In Business News. Η ιδέα για δημιουργία και θεσμοθέτηση των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας γεννήθηκε το 2015 μέσα από την ανάγκη που εντόπισε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων για πρόθεση της κουλτούρας καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρήν και στην κοινωνία γενικότερα. Η καινοτομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το όχημα που θα οδηγήσει μια επιχείρηση, μια υπηρεσία ή ένα οργανισμό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και στην ανάπτυξη ή διαφοροποίηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών του. Ο διαγωνισμός απευθύνεται τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και υπηρεσίες ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κάθε χρόνο απονέμονται βραβεία στον πρωτογενή τομέα, μεταποιητικό τομέα, τομέα των υπηρεσιών και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Φέτος προστέθηκε για πρώτη φορά και μια πέμπτη κατηγορία αυτή του βραβείου κοινωνικής καινοτομίας. Το βραβείο αυτό θα επιβραβεύει καινοτομίες που εστιάζουν περισσότερο στο κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητο το οικονομικό όφελος. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια. Οι υποψήφοι καλούνται να αποδείξουν ότι η υιοθέτηση μιας καινοτόμου πρακτικής είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση ενός ή περισσότερων τομέων μέσα στον οργανισμό ή την επιχείρηση. Η βελτίωση αυτή μπορεί να αφορά οικονομικά δεδομένα, αύξηση της πωλήσης, εξοικονόμηση πόρων ή χρόνου, βελτίωση εργασιακού ή και φυσικού περιβάλλοντος και άλλα. Στους υποψήφιους δίνεται η ευχέρεια να προσκομίσουν όποια στοιχεία επιθυμούν για να αποδείξουν την επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας τους, ενώ στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης των καινοτομιών ενώπιον της Επιτροπής, εάν αυτό φυσικά κριθεί αναγκαίο. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και επιτόπου επισκέψεις, όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την εφαρμογή και τα ωφέλη της ίδιας της καινοτομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μας υποβάλουν γραπτό στη σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις περιγράφοντας την καινοτομία τους και τα ωφέλη που επέφερε η αξιοποίησή της τόσο στον ίδιο τον οργανισμό όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στη διεύθυνση www.innovationaward.omb.org.cy τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικώς ή διαχειρώς στα γραφεία της ΟΕΦ στη Λευκοσία. Από τη γέννησή του, ο Θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας στόχευε στην ανάδειξη της σημασίας που έχει η χρήση της έρευνας και η υιοθέτηση της καινοτομίας στο κυπριακό επιχειρήν. Για να ενισχυθούν η έρευνα και η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, είναι πολύ σημαντικό πρώτα να καλλιεργηθεί η κουλτούρα καινοτομίας εντός της ίδιας της επιχείρησης. Γενικά, η όλη φιλοσοφία του θεσμού συμβάλλει στο να γίνεται ευρύτερη ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για την καινοτομία, την έννοια και τα ωφέλη της. Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να εισηγούνται και να εργάζονται για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων. Η ΟΕΒ έχει συστήσει Επιτροπή Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των κυπριακών επιχειρήσεων σε εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή και κινήτρων που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Σαν καταληκτικό σχόλιο, θα ήθελα να καλέσω όσες επιχειρήσεις ή οργανισμούς έχουν καινοτομήσει και μπορούν να το αποδείξουν έμπρακτα, να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν την αναγνώριση που τους αξίζει.